Κώστος Σολομονίδης. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα για το jump ball. Με την jump ball να κερδίζεται από τον Μανικόρτ, όμως η κατοχή να πηγαίνει στην ΕΘΑ. Ο Τζόνσον κάτω από το καλάφι να σκοράρει, να παίρνει και το φάουλ. 2-0 προβάδισμα για την ομάδα της Έγκομης. Τα επίγραμμα για 3 και πάλι μέσα. Καλάθι τριών ποντών, δεύτερο συνεχόμενο από τον Κέρτνι Πίγκραμ. Εδώ Πίγκραμ το shoot είναι ο Χάρης, τρέχει ο Έιβερετ για να πάρει τη φάση. Πίγκραμ σκοράρει για 3 και παίρνει και το φάουλ. Τεράστιο τρίποντο από τον Κέρτνι Πίγκραμ που ξεκινάει με 3 στα 3 από τα 6.75. Θα βγάλει στη weak side στον Κυριακίδη για 3. Σκοράρει ο Κύπριος από την γωνία, 13-7 για 2. Κάνει την ενέργεια, ξεφεύγει και σκοράρει παρά την προσπάθεια του Τζόνσον να το σταματήσει. Λάθη, 5 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο, 5 περισσότερο. Η πάσα baseball, κοιτάξτε τι έγινε εδώ. Ο Έιβερετ σκόραρε με την assist του Πίγκραμ. Η άμυνα της ΕΘΑ, κάκιστη άμυνα, κανείς δεν πρόσεξε τους δύο παίχτες της ΑΕΛ, οι οποίοι κατασκήνωσαν στην άλλη όχθη του γηπέδου. Ο Πίγκραμ. Για 3 μέσα από τον Παπακώστα. Καλή προσπάθεια εκεί. Ελεύθερος η άμυνα της Έιβερετ. Θα κλείσουν τις ΕΘΑ. Καλή ταπα. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα της Έγκομης που τρέχει. Δίνει εξαιρετική πάσα στον Μονιάτη που σκοράρει κάτω από το καλάθι. Ωραία ο Έιβερετ κάτω από το καλάθι. Το reverse. Ξανά προσπάθειά του. Παίρνει το επιθετικό rebound. Και καρφώνει στο καλάθι της ΕΘΑ, έχοντας δει τον Ραχίμ Τζόνσον να τίθεται εκτός μάχης μετά από την μονομαχία τους εκεί. Εδώ η επανάληψη της φάσης, ο Μάνιγκολτ με το κάρφωμα. Πρώτο σημερινό παιχνίδι κάνει το σκορ 41-27 αυτή η διαφορά. Η ΑΕΛ την κατοχή στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ο Έιβερετ τα βάζει με ψηλότερους του εκεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει. Ωραία η πάσα στον Χάρης από τον Γκάρθ. Αναρχίζει με τον Κυριακίδη να σκοράρει, μια δύσκολη φάση εκεί. Κυριακίδης και Τζόντσον είναι για 3, ο Χάρης μέσα. Τρέχει στο fast break για την ΕΘΑ, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Κατάληξη θα είναι ένα εξαιρετικό κάρφωμα από τον Χάρης που ξέφυγε ωραία εκεί από Πίγκραμ και Πιτάγκα. Για να καρφώσει με δύναμη στο καλάθι Ισραήλ. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία ξέφυγε στον αέρα με το drive που έκανε. Έφερε το καλάθι στα μέτρα του, σκόρα. Αντικά που τρέχει στο fast break, ψάχνει επιλογές ψηλά στο Μάνιγκολτ. Αλεϊούπ κάρφωμα, ασίστ. Το παιχνίδι που έχει επαναρχίσει με την ΕΘΑ στην επίθεση. Ο Χάρης προσπαθεί κάτω από το καλάθι, ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία και σκοράρει. Για 3 η προσπάθεια του Γκάρθ μέσα. 5 τρίποντα. Ο Μάνιγκολτ είναι ο άνθρωπος που κάνει όλη τη διαφορά σήμερα. Βεβαίως έχει πολλές βοήθειες από τον Χάρης για 3. Μέσα από τον Χάρης. Και θα μειώνει στους 15. Απάντηση για την ΑΕΛ με τον Έιβερετ εκεί να σκοράρει. Πρώτο σκόρερ του αγώνα. Ο Γκάρθ. Ένα πολύ δύσκολο σιούτ υποπίεση. Πετυχαίνει όπως φαίνεται το τελευταίο. Να δούμε. Όχι, ναι. Το τελευταίο σιούτ της αναμέτρησης. 2-3 ρεκόρ πλέον για τις δύο ομάδες.